Σε μια φαντασμαγορική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση βρέθηκε η Θεσσαλιώτισσα, όπως δήλωσε και η ίδια, Έλενα Παπαρίζου. Ο δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος της επιφύλαξε ιδιαίτερα θερμή υποδοχή και μαζί με τον παρουσιαστή της εκδήλωσης Σωτήρη Πολύζο της χάρισαν άκρος κολακευτικά σχόλια. Να πω στον κόσμο ότι με την εμφάνιση που έρχεται η Έλενα έχουν βγει τα ψάρια από τη θάλασσα. Έχουνε σοκαριστεί, ξέρετε. Τέτοια γάμπα δεν έχουνε δει τα ψάρια. Για να δούμε, εσείς θα την έχετε δει. Είναι για λιποθυμία η εμφάνιση, παιδιά. Είναι... Καλά, παιδιά, δεν το συζητάμε. Έλα, έλα. Μια θεά. Μια θεά. Μια θεά. Μια θεά. Μεγάλη μου χαρά. Είναι μια πόλη που εγώ την έχω ζήσει πάρα πολύ έντονα. Από μικρό παιδί είμαι Θεσσαλιώτισσα. Υπάρχει λόγο. Θέλω να κλείσεις το για λίγο. Η Έλενα Παπαρίζου μίλησε στην Αναστασία Αργυριάδου και στην εκπομπή Αποκαλυπτικά για τον τόπο της που τόσο αγαπάει, αλλά και για τα γλυκόπικρα συναισθήματα που της προκαλεί η γιορτή των Χριστουγέννων. Ο Βόλος είναι μια πόλη το οποίο την έχω αγαπήσει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μου. Και γι' αυτόν τον λόγο φταίνουν οι γονείς μου, φταίνουν οι συγγενείς μου. Γιατί πάρα πολλοί συγγενείς μου μετακομίσαν εδώ πέρα από την Καρδίτσα, Ορεινή Καρδίτσα, Τρίκαλα. Είναι μια πόλη που εγώ σύχναζα από πολύ μικρό παιδί. Υπήρχε ένα διαμέρισμα πολύ ψηλά στην Ιωλκού, το οποίο εγώ σύχναζα κάθε καλοκαίρι και πηγαίναμε για μπάνια στην Άφησο, στην Αγριά κτλ. Και μετά επίσης, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή, είχα περάσει ένα πολύ μικρό πρόβλημα υγείας. Το έχουμε ξεπεράσει βέβαια. Είχα ζήσει για 1,5 χρόνο στην Αγριά. Πριν λίγο, μέσα σε όλο το πέρα το χαμό, βρήκα τη δεύτερη μητέρα μου, τη θεία μου τη Δυσσαρία. Εκεί ήμασταν πάνω, με παιδικούς φίλους και τα λοιπά και τα λέγαμε. Στρέφεις λοιπόν σε μια πόλη που έχει ζήσει τόσο χρόνο. Όταν ξαναεπιστρέφεις σε έναν τόπο το οποίο αγαπάς πάρα πολύ, είναι σαν να μην έφυγες ποτέ. Χριστούγεννα τα αγαπά. Τα Χριστούγεννα πλέον για μένα είναι μια πάρα πολύ περίεργη γιορτή, γιατί όταν έχω παιδικές αναμνήσεις χαίρομαι. Όσο μεγάλωσα έχω κάτι δυσάρεστο επειδή έχασα τον πατέρα μου, αλλά πλέον δεν ξεπερνιέται ποτέ αυτό. Απλά αρχίζω και βρίσκω άλλες χαρές μέσα από τις γιορτές. Χάνεται ένας. Δεν χάνονται όλοι όμως. Πρέπει να βρούμε τρόπους να ενώνουμε την οικογένεια, να ξαναβρίσκουμε χαρά. Πέρσι τα Χριστούγεννα ήμουν στη Σουηδία. Ήταν τρομερό ότι υπήρχε μια σιωπή. Είχαμε μαγειρέψει με τα αδέρφια κτλ. Και έρχεται η θεατρίνα μου, η Μαρίλια, η δίδυμη αδερφή του, τα νύψια μου. Everybody dance now, cut, tat, tat. Και αρχίζει ένα χορό. Και αρχίζω μαζί με την αδερφή μου και τον αδερφό μου να χορεύουμε πράγματα που έχουμε να χορέψουμε 15 χρόνια. Και ξαφνικά αλλάζει η μορφή από όλο το σπίτι. Ήταν τρομερό. Τι άλλο που μπορούμε να δώσουμε μεγάλη. Τα παιδιά είναι η πνοή, είναι η ζωή, είναι το μέλλον. Δεν μπορώ να βρω λόγια για τα παιδιά που έχουμε. Για κάθε μέρα που ζω, νιώθω καλύτερος άνθρωπος όταν βλέπω όμορφα παιδιά μπροστά μου. Μας πεις και για το καινούργιο άλμπουμ σου. 15 Δεκέμβρη. Κυκλοφορεί το καινούριο άλμπουμ με πάρα πολλές όμορφες και συγκλονιστικές και μοναδικές συνεργασίες. Θα υπάρχει ένας τομέας μέσα στο δίσκο, το οποίο είναι παλιές διασκευές. Και ένα ντουέτο μαζί με την κυρία Αλέκα Κανελίδου. Ουράνιο τόξο ο τίτλος. Σένα πότε ήρθε το ουράνιο τόξο στη ζωή σου? Υπάρχει πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Και είναι ωραίο πράγμα ότι όλοι
βιώνουμε και περνάμε άσχημα πράγματα, λιγότερα καλά, καλά είναι να βάλουμε και ένα ουράνιο τόξο. Καλό μας κάνει.